Εντάξει, ξέραμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα για αυτό το μάτς. Τα παιδιά ακολουθήσαν 100% το πλάνο που είχαμε δουλέψει. Μας δυσκόλεψε λίγο στο δεύτερο ημίχρονο το γεγονός ότι μείναμε με 10 παίχτες. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίζεις με μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, μια πολύ δουλεμένη ομάδα, με πολύ καλούς παίχτες, με πολύ καλό προπονητικό team. Ξαναλέω, όταν μείνεις με 10 παίχτες και καταφέρνεις να μην χάσεις, είναι το θεωρούμε ως επιτυχία. Ο στόχος της ομάδας? Ο στόχος της ομάδας είναι να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, να διακριθεί αν γίνεται στο κύπελλο, γιατί είμαστε στις 8 του κυπέλλου, και να ευχαριστούμαστε το ποδόσφαιρο, να περνάμε καλά μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ.